Ένα τρισδιάστατο μηχανικό πάλς για δυνατούς λίτες. 60 νεαροί λάτρεις του Κύβου Ρούπικ από 14 χώρες συναντήθηκαν στο κολέγιο Τέρα Σάντα και επιδόθηκαν στο αγαπημένο τους χόμπι. Ταχύτητα, τακτική και ευφυΐα είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι παίχτες για να καταφέρουν να λύσουν τον Κύβο. Είναι αγχολητικό, είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα παζλ, το οποίο χρειάζεται συγκεκριμένες κινήσεις. Και πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να το λύσει, αρκεί να έχει την κατάλληλη υπομονή και επιμονή. Μα λέω τον Κύβο του Ρούπι, ξεχνούμε τα πάντα. Είναι κάτι που μου αρέσει. Προσπαθώ να το προωθήσω στους φίλους μου, γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο. Ο Μιχάλης Ελευθεριάδης διεκδικεί μία θέση στο ρεκόρ Guinness, αφού κατάφερε να λύσει τον Κύβο upside down σε χρόνο 13,22 δευτερολέπτων, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Ο δικός μου στόχος είναι να σπάσω όσα περισσότερα εθνικά ρεκόρ μπορώ και να ταξιδέψω σε όσες περισσότερες χώρες. Ασχολούμαι 1-2 ώρες την ημέρα, αλλά αν ετοιμάσω μία διαγωνισμό, σίγουρα 5 ώρες την ημέρα. Η διάσημη σπαζοκεφαλιά κατακτά ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Κύπρο, με τους νεαρούς να σπάζουν συνεχώς τα ατομικά τους ρεκόρ. Ο στόχος μου είναι να πάω κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Μπορείς να τα καταφέρεις? Ναι. Ο στόχος μου είναι να φτάσω όσο χαμηλότερους χρόνους μπορώ, αλλά κυρίως σε χόμπι, οπότε δεν έχω πολλά ψηλές απαιτήσεις. Για τους αρχάριους μπορεί να φαντάζει δύσκολο, για τους έμπειρους όμως η λύση του Κύβου αποτελεί μια διαδικασία μερικών μόλις δευτερολέπτων.